Σαν θα μείνουμε στο κομμάτι των λογαριασμών και θα πάμε γιατί πραγματικά διαβάζουμε σήμερα, το βλέπουμε, το βλέπεις και εσύ στους ανθρώπους που έρχονται στο γραφείο σου, αυτόματες κατασχέσεις πλέον και για πολλούς πολίτες οι οποίοι χρωστούν στην εφορία. Κατεξοχήν γίνεται αυτό. Και σήμερα είχαμε συζήτηση με έναν κύριο που είναι επιχειρηματίας και μου έλεγε το πιο σοβαρό στο μπλοκάρισμα λογαριασμών ενός επιχειρηματία είναι ότι δεν τον αφήνει να δουλέψει. Δηλαδή, του μπλόκαραν το λογαριασμό από την εφορία επειδή είχε κάποια χρέη, αλλά με το να τον μπλοκάρουν, με το να του τον μπλοκάρουν, δεν τον αφήνουν να δουλέψει και να βγάλει καινούργια λεφτά για να πληρώσει τα χρέη. Και δημιουργείται έτσι ένας, να το πω εισαγωγικά, ανώμαλος οικονομικά, φαύλος κύκλος. Ένας κύκλος. Δηλαδή, σε έναν ιδιώτη, σε έναν φυσικό πρόσωπο, να του μπλοκάρει το λογαριασμό, εντάξει, είναι δυσάρεστο, αλλά δεν έγινε και τίποτα. Σε μια επιχείρηση την πεθαίνει, δεν την αφήνει να εργαστεί. Εωθούν την επιχείρηση στη φοροδιαφυγή. Στη φοροδιαφυγή. Γιατί αν έχει χρήματα που. Αν ναι. πληρώσει μέσω POS. Ναι, αλλά αν ο άλλος, ο αντισυμβαλόμενός σου δεν θέλει, θέλει μόνο με τραπεζικό λογαριασμό, δεν γίνεται αλλιώς. Σαφέστατα. Απλά είναι ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει τον επιχειρηματία να προτείνει το να γίνει εξωτραπεζικός. Εγώ είχα πάει σε ένα μαγαζί με ρούχα και μου το είπαν ξεκάθαρα, προτού ψωνίσω. Λέει, δεν θέλουμε POS και τέτοια, μόνο και χωρίς απόδειξη αν θέλεις. Αν δεν θέλεις, πήγαινε αλλού. Δηλαδή, διώχνουν πελάτες γιατί σου λέει αν είναι. Να μου έρθει με το POS να μου βάλει λεφτά και εγώ να μην τα δω να μου τα πάρει εφορία, γιατί. Το καταλαβαίνετε που έχει φτάσει ο επιχειρηματικός κόσμος να διώχνει πελατεία. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή το θέμα των κατασχέσεων, και αυτό εκεί θα μείνουμε, γιατί με αφορμή βεβαίως και αυτό που θα πιστωθούν κάποια χρήματα, πολλές φορές είμαστε συνδικαιούχοι σε ένα λογαριασμό, δεν γνωρίζουμε αν οφείλει ο συνδικαιούχος και βεβαίως βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα λογαριασμό όπου λείπουν χρήματα. Πάμε να δούμε, γιατί ακόμα και σήμερα με προβληματίζει και πραγματικά με στεναχωρεί που υπάρχουν άνθρωποι που έχουν οφειλές και δεν έχουν κάνει κατάσχετο λογαριασμό. Αχ, τι ωραία που μίλησε, Σοφία μου. Όντως πολύ ωραία σε προβληματίζει και στεναχωρεί. Γιατί την προηγούμενη φορά είχα μιλήσει με ένα κύριο και του είχαμε πει: έχετε κάνει κατάσχετο, δεν έχουμε κάνει. Μα του λέω: μα τόσο καιρό αυτό φωνάζουμε. Άρα κατάσχετο λογαριασμό πρέπει οπωσδήποτε να κάνει ο κάθε πολίτης, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι φυσικό πρόσωπο, πολλό δε μάλλον άνθρωποι που έχουν ένα χαμηλό εισόδημα, ένα συνταξιούχος που αποκλειστικά από αυτό θα κληθεί να ζήσει. Γιατί μπορεί να είναι σε ένα κοινό λογαριασμό με το παιδί του, με κάποιον που να έχει κάποιες οφειλές. Γιατί να υποστεί αυτή την ταραχή. Πάντα στους λογαριασμούς είχαμε τα παιδιά μας. Γιατί να υποστεί αυτή την ταραχή με το να δει χρήματα να λείπουν, έτσι, κτλ. Και ξέρετε, μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή τώρα θα μπει το. Βεβαίως είναι αφορολόγητο και κατάσχετο το κοινωνικό μέρισμα. Αλλά από την άλλη επέμβαση. Ναι, αλλά λέει σαφέστατα ότι. Καλό θα είναι στην αίτηση να ορίζεται ο λογαριασμός που έχει τεθεί ακατάσχετος. Oh, πολύ σημαντικό. Για να γλιτώσουν αυτό. Ταλαιπωρία. Όχι ότι, όχι ότι θα κατασκευθεί το όπλο. Ναι, αλλά από την άλλη. Αν καλό κατασκευθεί όμως, θα πρέπει να τρέχει στην εφορία ή όπου του το κατέσχεσαν. Άρα και ταλαιπωρία. Αν θυμάσαι τι πόσο μεγάλη διαδικασία είναι από τη στιγμή που θα πας και θα πεις, όπως γίνεται πολλές φορές και στο κομμάτι των τραπεζών. Άρα για πολλωστή φορά και θα το αναφέρουμε βεβαίως εμείς σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επειδή παίρνετε και αναδρομικά, πολλές φορές μπαίνουν, έχουμε κάνει και ειδικές εκπομπές που έχουμε πει τι κατάσχεται και τι όχι. Μα καλά, εννοείται. Η δική σου εκπομπή είναι η πλέον, έτσι, πώς να το πω, εξειδικευμένη στο να δίνει πρακτικές συμβουλές και λύσεις και να δίνεις και χρόνο στους ανθρώπους που καλείς για να τα εξηγούν. Εννοείται αυτό και φυσικά θα αναλύσουμε. Αλλά θέλω να δώσουμε βαρύτητα και σε ένα άλλο θέμα και με τις γνώσεις βέβαια του Ηλία. Ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι επιχειρηματίες που μου λένε ή και φυσικά πρόσωπα. Θέλω να κάνω ρύθμιση με την εφορία. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε ένα πλέγμα προστασίας. Για το φυσικό πρόσωπο είναι ο νόμος Κατσέλη. Για τον επιχειρηματία έμπορο είναι τώρα εξοδικαστικός συμβασμός, ο οποίος λειτουργεί, προχωράει κανονικά, γίνονται διαπραγματεύσεις, έχουν μπει συντονιστές, προχωράει. Επίσης είναι 120 δόσεις που θα ψηφιστούν για τους ελεύθερους επαγγελματίες, δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα υπουργική απόφαση. Αλλά είναι και μια μερίδα ανθρώπων, π.χ. αυτοί που έχουν κλείσει την επιχείρησή τους και δεν είναι στο μετέχνιο, δεν είναι ούτε έμποροι, ναι. ούτε ακόμα και δεν ξέρουν να ακούσουν. Τι ρυθμίσεις έχουν, λοιπόν. Αυτοί για να κάνουν ρύθμιση είναι μόνο με τις 12 ή τις 24 δόσεις. Αν πας στην εφορία, μπορείς να κάνεις και 24 δόσεις. Αλλά λένε βγαίνει υψηλό ποσό, το οποίο για μένα να το κάνω όταν ξέρω ότι δεν μπορώ να πληρώσω. Και στην εφορία λένε μια καινούργια μέθοδο που λέει να πληρώνεις έναντι. Αυτό το έναντι τι θα πει. Έναντι δεν λέει. Μισό λεπτό. Αυτό ήθελα να συμφωνώ. Στην εφορία που πήγα εγώ και ρώτησα για ένα πελάτη μου, λέει αν δεν μπορεί να πληρώσει τη ρύθμιση, να πληρώνει έναντι. Λέω το έναντι αυτό τον εξασφαλίζει, τον διαβεβαιώνει, δεν θα περιχθούν τα περιουσιακά του στοιχεία. Όχι. Τότε γιατί να το κάνει. Γιατί αν δίνει έναντι, εντάξει, θα το δούμε κι εμείς πιο ζεστά.
Ότι δηλαδή... βάζει κάποια χρήματα μέσα και φαίνεται. Άρα λοιπόν να το κάνει αυτό ένας άνθρωπος, να το κάνει, αλλά δεν διασφαλίζεται τυπικά. Εσύ τι λες, Ηλία? Τυπικά από τη στιγμή που έχει λήξει πρόθεσμη αφελή που ξεπερνάει τα 50 ευρώ. Θα το κάνει στην πράξη. Έχει δικαίωμα, αλλά στην πράξη τον προστατεύουν έτσι. Στην πράξη, αν έχει δύο φορολογούμενους που ένας δείχνει κίνηση και ο άλλος δεν δείχνει και πρέπει να επιλέξει έναν από τους δύο αυτιά. Θα επιλέξει αυτό. Αυτό προσπαθούσε να μου επικοινωνήσει ο υπάλληλος της εφορίας. Αλλά καμία εξασφάλιση. Ακριβώς. Άρα λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό που είπε η κυρία Κορσάνου, πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Ηλίας Χατζηγεωργίου. Άρα αυτό που προτείνουμε και η μοναδική λύση που έχετε τη στιγμή λοιπόν που δεν είστε είτε στον εξοδικαστικό, είτε έχετε μόνο την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων για έκτακτους φόρους 24. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εσείς είστε υποχρεωμένοι. Υποχρεωμένοι μέσα σε εισαγωγικά, είστε αναγκασμένοι, να το πούμε σωστά, ότι πρέπει να πληρώσετε σε 12 δόσεις τις οφειλές σας. Επίσης έρχονται και ποινικά. Σήμερα ήρθε ένας επιχειρηματίας που του ήρθε το κλητήριο θέσμα. Σε όσους κλωστούν μεγάλα ποσά πάνω από 100.000 ευρώ, είναι σίγουρο, σίγουρο. Του το είχα πει εγώ από την πρώτη φορά που ήρθε και μου λέει: είχατε δει, και τώρα του ήρθε το κλητήριο θέσπισμα για δικαστήριο. Του ήρθε τώρα και θα δικαστεί το Φεβρουάριο. Γιατί έχει οφειλές στο δημόσιο. Όπου εκεί παρουσιαζόμαστε, δεν το συζητάω να ρηποδικαστούμε. Θα παρουσιαστούμε, όχι αν δεν θέλουμε εμείς, θα στείλουμε το δικηγόρο μας. Αν έχουμε κάποια αιτία για να παυθεί η διαδικασία, να στήσουμε μια αναβολή, όπως είναι αυτός ο κύριος. Έχει τις προϋποθέσεις για να μπει στον εξοδικαστικό συμβασμό. Άμα ξεκινήσει λοιπόν η διαδικασία, προσοχή, δεν έρονται τα μέτρα εκτέλεσης και όλα αυτά τα ποινικά με το που ξεκινάω και μπαίνω στην πλατφόρμα. Mm-hmm. Πρέπει να μαζέψω τα χαρτιά, να τα ανεβάσω στην πλατφόρμα, που είναι μεγάλο μανίκι, να το πω έτσι εισαγωγικά. Είναι δύσκολο να τα ανεβάσω στην πλατφόρμα. Γελάει και ο Ηλίας, αλλά είναι μεγάλο μανίκι. Γιατί εγώ το έχουμε πει πολλές φορές, δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί οποιοδήποτε. Και μανικετόκουβο, βεβαίως, πολύ δύσκολο και είναι πολύ εύκολο να κάνεις λάθος. Γι' αυτό πρέπει να. Όχι, δεν θέλουμε λάθη, γιατί τα πληρώνουμε κάπου. Αν κάνει λάθος, δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει. Εξειδικευμένο που να γνωρίζει, μην γίνουν λάθη. Αφού λοιπόν τα ανεβάσει την πλατφόρμα και στο δεχτεί το σύστημα και στο κάνει καλά και μπει συντονιστή και σου βάλει σφραγίδα πιστοποιητικό γυρότητα, να το πω έτσι απλά, το ότι τα έχει κάνει όλα καλά και έχει περάσει το πρώτο βήμα, τότε είσαι προστατευμένο. Αν λοιπόν το πετύχουμε αυτό με αυτόν τον κύριο που τώρα θα το ξεκινήσουμε, θα πάμε στο ποινικό δικαστήριο και θα πούμε: εδώ αναστολή έχουν πάρει όλα τα μέτρα εκτέλεση, θα ζητήσουμε μια αναβολή, θα μπλοκάρουν όλα. Αλλά με αυτή την προϋπόθεση, ότι έχει μπει στον εξοδικαστικό και ότι έχει περάσει το πρώτο σκέλος με επιτυχία. Συνοψίζοντας λοιπόν, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, το πολύ σημαντικό βεβαίως, γιατί θα τα λέμε μέσα από αυτή την εκπομπή συνεχώς για να το καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές, γιατί δεν μπορώ να σας πω πόσοι μας καλούν να ακούνε για τις 120 δόσεις, τελικά δεν είναι, είναι για τις επιχειρήσεις. Τα λέμε εδώ πέρα. Για τις ελεύθερες επαγγελματίες. Ναι. Μας ρωτάνε τι γίνεται, περιμέναμε. Μα έχει μπουρδουκλωθεί ο κόσμος. Έχει, ακριβώς. Να σου πω κάτι. Φοβάμαι ότι γίνεται και σκεμμένα. Τόσες ρυθμίσεις, τόσος φορολογικός οργασμός, να το πω έτσι. Με νομοθετικές διατάξεις που συνεχώς η μία δέχεται την άλλη. Σε μπερδεύουν και τελικά δεν ξέρεις τι πληρώνεις, δεν ξέρεις τι χρωστάς. Και αυτό που βλέπεις είναι η τσέπη σου, ότι τελικά μένεις με ένα πολύ ισχνό εισόδημα. Εκεί καταλήγουμε. Άρα, Ηλία μου, στο κομμάτι της φορολογίας έχουμε μόνο να ρυθμίσουμε 12 δόσεις. Μεγάλη προσοχή, γιατί από 1η-1η του 2018 δεν θα έχουμε αυτό το περιθώριο των 15 ημερών. Για τις 100 δόσεις. Για τις 100 δόσεις. Ναι, υπάρχει ο περιορισμός. Μέχρι τα τέλη του χρόνου υπήρχε το δικαίωμα το να ρυθμίσω εντός 15 ημερών, με την προϋπόθεση ότι το κάνω, δεν έχω ξεπεράσει 6 μήνες από τότε που δημιουργήθηκε μια οφειλή ληξιπρόθεσμη. Το 2018. Πάμε στις λογικές που υπήρχαν στα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες λένε ότι όταν δημιουργηθεί μια νέα οφειλή η οποία γίνει ληξιπρόθεσμη, την πρώτη μέρα που γίνεται ληξιπρόθεσμη η οφειλή, υπάρχει δικαίωμα του να πέσει η ρύθμιση των 100 δόσεων από το σύστημα. Άρα ουσιαστικά όποιος έχει οφειλές και παράλληλα έχει τη ρύθμιση των 100 δόσεων σε ισχύ, θα πρέπει να προσέχει να πληρώνει όλες τις πληρωμές εμπρόθεσμα χωρίς να χάσει οποιοδήποτε ποσό. Αν αυτό το παραλληλήσουμε με έναν επαγγελματία, οι ετήσιες υποχρεώσεις που έχει κάποιος είναι οι τρεις δόσεις του φόρου εισοδήματος που ξεκινάνε από τον Ιούλιο. Είναι ο ένφια όποτε αυτός βγει, φέτος η πρώτη δόση ήταν τον Σεπτέμβριο. Είναι η δόση του ένφια του Γενάρη του 2017. Είναι το ΦΠΑ κάθε μήνα. Αν είναι β' κατηγορίας βιβλία, είναι κάθε τρίμηνο, που αν υποθέσουμε ότι το καταθέτουμε σε δύο δόσεις, είναι ουσιαστικά κάθε μήνα, συν παρακρατούμενους φόρους, συν οτιδήποτε άλλο προκύψει. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι
αν έχει κάποιο τη ρύθμιση των εκατοδόσεων και παράλληλα είναι επιχειρηματίας ή οποιοδήποτε φορολογούμενος, φεύγουν τα ΦΠΑ κτλ. Μένουν όλα τα υπόλοιπα. Θεωρώ ότι είναι αδύνατον να μπορέσει να τηρήσει αυτή την προϋπόθεση. Άρα θα πάμε στις λογικές του να μείνουν εκτός της ρύθμισης παραπάνω από τους μισούς. Ήδη στα ασφαλιστικά ταμεία το έχουμε δει στην πράξη ότι στο ΤΕΒΕ, στον ΟΑΕ, έχουν μείνει με τη ρύθμιση λιγότερη από το 10% από αυτούς που είχαν κάνει τη ρύθμιση των εκατοδόσεων. Στο ΙΚΑ είναι λιγότερη από τους μισούς και στα άλλα ασφαλιστικά ταμεία παρουσιάζεται το ίδιο πρόβλημα. Άρα πολύ φοβάμαι ότι όποιος καταφέρει και αποπληρώσει την τελευταία δόση που είναι το 2023, θα του οφείλεται βραβείο. Ναι, θα είναι ήρωας. Αυτό θέλω να πω και για τον εξοδικαστικό συμβασμό που έχει τεθεί λοιπόν σε ισχύ για τα χρέη επιχειρήσεων, ότι ακόμα και αν επιτευχθεί συμφωνία, πρέπει οι φόροι που θα έχεις μέσα στη δεκαετία καινούργια είναι για 120 δόσεις. Τα καινούργια πρέπει να τα πληρώνεις ανελιπώς. Αλλιώς αν δεν τα πληρώνεις, το ίδιο είναι και με τις 100 δόσεις. Εκπίπτεις από αυτή τη ρύθμιση. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Το ίδιο δεν έχουν πάθει άνθρωποι, το παραλληλίζω και με τον νόμο Κατσέλη. Βγήκε η απόφαση θετική, τους όρισε κάποιες δόσεις και μερικοί δεν τις πληρώσανε τις δόσεις. Καλά, κάποιοι είναι και ίσως λίγο επιπόλαιοι. Το ξεχάσαμε, λέει, δεν θέλαμε, κάτι τέτοιο. Άρα είναι σαν να μην το έκανε, είναι δωρεάν. Και είναι κρίμα, να του βγάζει, γιατί πραγματικά έχουμε και αλλαγές και στο νόμο Κατσέλη ανακορσάνει. Μεγάλες και μεγάλη αυστηροποίηση, πρέπει να το πούμε αυτό. Λένε για άνοιγμα λογαριασμών, ότι θα ανοίγουν του λογαριασμού αυτών που έχουν φιλτράρισμα αιτήσεων, λοιπόν. Φιλτράρισμα αιτήσεων, διότι η αλήθεια είναι ότι τόσα χρόνια ευεργετήθηκαν και άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να ευεργετηθούν, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά, δηλαδή μέσα από όλη αυτή την αυστηροποίηση. Ενδεχομένως να μην βοηθηθούν και να αυστηροποιηθούν τόσο πολύ που να μην βοηθηθούν άνθρωποι που θα έπρεπε να βοηθηθούν. Και πολλοί απογοητεύονται, παλιά δεν ήταν έτσι. Δηλαδή το 10, το 11, το 12 ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα στον νόμο Κατσέλη. Τώρα σφίγγουν τα πράγματα και με τις νέες τροποποιήσεις που θέλουν και πετούν οι δανειστές, οι οποίοι δανειστές δεν ξέρω πού τα μαθαίνουν όλα. Πώς τα καταφέρνουν και μαθαίνουν τα πάντα. Δηλαδή τον κάθε νόμο, τα θετικά του, τα αρνητικά του, όλα τα μαθαίνουν. Γιατί όντως στον νόμο Κατσέλη έχουν ευεργετηθεί άνθρωποι. Κύριε, λοιπόν, με όλες αυτές τις αλλαγές τώρα στον νόμο Κατσέλη, ποιοι είναι οι κερδισμένοι και ποιοι είναι βεβαίως οι χαμένοι. Με τις αλλαγές. Με τις αλλαγές που έρχονται στον νόμο Κατσέλη. Οι χαμένοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς να βοηθηθούν κατ' εμέ. Δεν είναι σκληρό να το πούμε αυτό, γιατί η δικαιοσύνη είναι να παίρνει ο καθένας αυτό που του αξίζει. Έτσι, και αυτό από την αναλογία ανάλογα με τις ενέργειές του. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν προβεί σε αλόγιστο δανεισμό. Δηλαδή, όταν ένας ιδιωτικός υπάλληλος που έπαιρνε 1.500-1.800 ευρώ ή 2.000 ή 3.000 έχει πάρει δάνεια 600.000 ευρώ από καταναλωτικά και κάρτες, αυτός ο άνθρωπος δεν δικαιολογείται. Και 3.000 να έπαιρνε μισθό, ποτέ δεν θα μπορούσε να αποπληρώσει τέτοια υψηλά χρέη. Να έχει πάρει 300.000 σε πιστωτικές κάρτες σε καταναλωτικά. Κάτι δεν του πήγαινε καλά αυτού του ανθρώπου για να προχωρήσει αυτές τις ενέργειες. Αυτός λοιπόν είναι δίκαιο να μην βοηθηθεί. Άνθρωποι οι οποίοι δεν βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής. Κυρίως τώρα απορρίπτονται και αυτό θα. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έχουν κρυφά εισοδήματα. Το οποίο πώς θα το καταλάβω, γι' αυτό θέλουν να ανοίγουν λογαριασμούς, γι' αυτό θέλουν να δουν τις κινήσεις των λογαριασμών, αν έχουν κάποια κρυφά εισοδήματα ή όχι. Αυτοί λοιπόν από εδώ και πέρα δεν θα βοηθηθούν. Ενδεχομένως να μην είναι και πολύ άδικο να μην βοηθηθούν, αλλά το άδικο είναι για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη, έχουν προβλήματα υγείας, είχαν αντιμετωπίσει κάποια ατυχία και κάποια δυσκολία. Η πραγματική δικαιοσύνη είναι μια μέση λύση ανάμεσα στη ζυγαριά, γι' αυτό και η δικαιοσύνη σαν αρχαία θεότητα εμφανιζόταν και με τη ζυγαριά να κρατάει και να σταθμίζει, ας πούμε, κάποια πράγματα. Δηλαδή άνθρωποι που έχουν αρρώστια αποδεδειγμένα, που έχουν κάποια ατυχία αποδεδειγμένη, αυτοί ναι, πρέπει να βοηθηθούν και πιστεύω θα βοηθηθούν σίγουρα. Εσείς ρωτάτε να εξηγήσουμε αποποίηση αποδοχή, λοιπόν, χρονικά περιθώρια, τι πρέπει να προσέξουμε και βεβαίως και το κομμάτι της σύνταξης, εγώ πάντα το προσθέτω. Νομικά έχουμε λοιπόν 4 μήνες από το θάνατο. Για να κάνουμε αποποίηση είναι μια εύκολη διαδικασία, δεν χρειάζεται δικαστήριο, πας στο γραμματέα του δικαστηρίου και κάνεις μια δήλωση και λες ότι αποποιούμε. Όταν λοιπόν θα αποποιηθεί ο ένας, είναι τάξη των κληρονόμων. Όταν αποποιηθεί ο ένας, μετά αρχίζει πάλι 4 μήνες για να αποποιηθούν οι άλλοι. Είναι η τάξη τα παιδιά και η σύζυγος. Μετά είναι τα αδέρφια, οι γονείς. Μετά είναι τα ξαδέρφια. Υπάρχει λοιπόν, πρέπει να αποποιηθούν όλοι. Αλλιώς, αν αποποιηθεί η πρώτη τάξη, τα χρέη βαρύνουν τους επόμενους. Θέλει λοιπόν μεγάλη προσοχή. 4 μήνες από το θάνατο ή από τη δημοσίευση διατίκηση, αν μένει στο εξωτερικό κάποιος, 1 χρόνο. Τώρα για την εφορία πρέπει να πληρώσεις λοιπόν και εκεί ένα φόρο όταν αποκτάς μια κληρονομιά
Και είναι 6 μήνες. Αν να μην μπλέκουμε το τετράμινο της αποποίησης. Πολύ σημαντικό. Μην μπερδεύουμε λοιπόν το τετράμινο που κάνω την αποδοχή, την αποποίηση κληρονομιάς με το εξάμηνο που πρέπει να πληρώσω το φόρο κληρονομιάς. Και τον φόρο. Άννα Κορσάνου, πριν ολοκληρώσουμε για το κομμάτι της αποποίησης, να πούμε γιατί πραγματικά το είδαμε, το αντιμετωπίσαμε, μας το είπανε πάρα πολλοί που μας καλέσανε και το τονίζω πάντα όταν ανοίγουμε αυτό το κεφάλαιο, είναι ότι δεν έχει καμία σχέση η σύνταξη με την αποποίηση ή την αποδοχή της κληρονομιάς. Ναι, ακριβώς. Γιατί πολλοί κάνανε το λάθος, φοβούμενοι ότι αν αποποιηθούν θα χάσουν και τη σύνταξη. Δεν αποποιήθηκαν, πήραν στην πλάτη τους την κληρονομιά, η οποία κληρονομιά μπορεί να έχει και χρέη. Είχε και χρέη, άρα φορτώθηκαν τα χρέη με το φόβο ότι θα χάσουν σύνταξη, ενώ δεν τη χάνατε σύνταξη. Σύνταξη είναι ένα δικαίωμα προσωποπαγές, πώς να το πω. Δεν έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει με την κληρονομιά. Άρα λοιπόν, αν κάποιος έχει χρέη, η γυναίκα του, δεν πρέπει να φοβηθεί, να αποποιηθεί ότι θα χάσει τη σύνταξη. Δεν θα χάσει τη σύνταξη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αρκετοί στέλνουν την εξής ερώτηση. Εάν κάνω αίτηση στο νόμο Κατσέλη και απορριφθεί, μπορώ να κάνω νέα? Ναι. Μπορείς να κάνεις νέα εφόσον περάσει ένα έτος περίπου από την τελεσιδικία ή μπορείς να κάνεις έφεση. Μπορείς να κάνεις νέα αίτηση ή μπορείς να κάνεις και μια ρύθμιση με την τράπεζα, μια διαμεσολάβηση. Πρέπει να πούμε, ο θεσμός της διαμεσολάβησης είναι μια εναλλακτική επίλυση διαφορών εξοδικαστικά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πας στο δικαστήριο για να επιλύσεις τη διαφορά σου με κάποιον, με την τράπεζα, ας πούμε. Μπορείς μέσω ενός διαμεσολαβητή να κάτσετε όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι, εσύ με το δικηγόρο σου, η τράπεζα με το δικηγόρο της και ένας διαμεσολαβητής και να προσπαθήσεις να βρείτε λύση. Αυτός ο θεσμός υπάρχει από το 2010 στην Ελλάδα. Το 2013 που αρχίσαμε να εκπαιδευόμαστε πρώτοι διαμεσολαβητές, προσπάθησα εγώ να κάνω κάποιες διαμεσολαβήσεις και η τράπεζα ούτε καν απάντησε. Όχι να απαντήσει αρνητικά, ούτε καν απάντησε, αδιαφόρησε. Τώρα η τράπεζα δέχεται τις διαμεσολαβήσεις. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα, γι' αυτό το συνιστώ και το ξεκινάω και εγώ με ανθρώπους που έχω στο γραφείο μου πελάτες. Ξεκινάμε διαμεσολαβήσεις. Γιατί η τράπεζα δέχεται να έρθει στο τραπέζι της διαμεσολάβησης. Έχει αλλάξει τακτική, είναι πολύ πιο διαλλακτική και ενδεχομένως μέσω της διαμεσολάβησης να πετύχουμε κάτι ακόμα καλύτερο. Αυτό προσδοκώ από ό,τι θα πετυχαίνει ένα, μια απλή ρύθμιση. Μεγαλύτερο κούρεμα, σίγουρα κούρεμα, καλύτερες δόσεις και το συνιστώ ανεπιφύλακτα τη διαμεσολάβηση. Είναι κάτι που πρέπει να δοκιμάσουν οι δανειολήπτες. Άρα λοιπόν έχετε το περιθώριο, ένα χρόνο προθεσμία για να κάνουμε το οτιδήποτε. Πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε και να δούμε τι γίνεται με το κομμάτι του εξοδικαστικού. Έτσι, λοιπόν, προχωράει ο εξοδικαστικός συμβασμός, όλο και περισσότεροι δείχνουν ενδιαφέρον. Δείχνουν ενδιαφέρον από απόγνωση ή απελπισία, όχι επειδή τους αρέσει, έτσι. Αλλά είναι ένας μονόδρομος για επιχειρηματίες που έχουν χρέη με 1 εκατομμύριο και 3 εκατομμύρια ευρώ. Μου είχε έρθει και ένας που έχει χρέη 38 εκατομμύρια ευρώ μια εταιρεία. Δηλαδή αυτή η εταιρεία είναι για αυτήν μονόδρομος το να ακολουθείς κάτι τέτοιο. Ή θα ακολουθείς τον πτωχευτικό νόμο ή θα ακολουθείς τον εξοδικαστικό συμβασμό, που είναι κάτι συναφές, αλλά όμως και διαφορετικό. Είναι δύσκολη διαδικασία, κρατάει περίπου 3 μήνες, πρέπει να μαζευτεί σωρία εγγράφων. Ηλεκτρονικά όλα γίνονται, δεν γίνονται εξ εγγράφων, αλλά με ηλεκτρονικά αρχεία πρέπει να ανέμουν στην πλατφόρμα. Προσοχή, αν υπάρχει ομόρφη εταιρεία, πρέπει να κάνουν αίτηση και οι εταίροι. Άρα, πας για μία αίτηση και σου βγαίνουν 3-4 αιτήσεις και οι εγγυητές πρέπει να μπουν μέσα όλες οι οφειλές. Αν έχεις και χρέη σε τράπεζες, πρέπει και αυτά να μπουν. Μόλις τελειώσει το πρώτο στάδιο, αν βγει θετικό, αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις είναι και αυτές ένα μανίκι, διότι γίνεται καταρχήν ηλεκτρονικά και αν θέλεις, μαζεύονται και όλοι μαζί. Μεγάλο ρόλο παίζει το business plan, γιατί πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι μια επιχείρηση βιώσιμη που έχεις μέλλον μπροστά σου και θα μπορέσεις, αν πάρεις αυτή τη βοήθεια της διαγραφής, να προχωρήσεις. Ένα θέμα βέβαια είναι ότι έρχονται και μου λένε άνθρωποι ότι εγώ, λέει, δεν σκοπεύω να συνεχίσω, λέει. Θέλω να απλά να ρυθμίσω και μετά να κλείσω. Αυτό είναι ένα ζήτημα τώρα, διότι αυτός ο νόμος είναι για επιχειρήσεις οι οποίες είναι ζώσες, θα έχουν μέλλον για να τις βοηθήσει. Όταν υπογραφεί αυτή η συμφωνία, είναι προαιρετικό να πάμε μετά στο δικαστήριο και να γίνει επικύρωση της συμφωνίας. Αλλά νομίζω οι επιχειρήσεις που έχουν υψηλά χρέη είναι ένας μονόδρομος που βλέπω την απελπισία στα μάτια τους, ότι είναι το μοναδικό που δίνει ένωμη τάξη τώρα για να προχωρήσουν. Αλλιώς η ρύθμιση των 100 δόσεων, η ρύθμιση των 12 των 24 δόσεων, που είναι ανέφικτη για υψηλές οφειλές. Γιατί βγαίνει μια δόση 30.000 το μήνα, ας πούμε, που δεν μπορεί μια επιχείρηση τώρα να έχει επιτηρευστότητα για να τη δώσει. Ηλία Κορσάνου, 2 λεπτά μας έχουν απομείνει. Άννα Κορσάνου, με σένα θα κλείσω για να πεις κάτι θετικό. Κάτι θετικό σήμερα, έτσι θα κλείσουμε. Το θετικό, όχι, υπάρχει θετικό.
Για αυτούς που χρωστούν σε τράπεζες υπάρχει θετικό, επειδή έχουν αλλάξει, έχουν πάρει στροφή οι τράπεζες, θέλουν να απαλλαγούν από τα κόκκινα δάνεια και κάνουν πάρα πολύ καλές ρυθμίσεις και διαγραφές χρεών. Μια πελάτησά μου στο γραφείο που δεν πήγε καλά ο νόμος Κατσέλη, δεν ήθελα να κάνει έφεση και στραφήκαμε στην τράπεζα και για χρέος, δεν θα πω την τράπεζα βέβαια, για χρέος 9.000 ευρώ της έκοψε το μισό. Δηλαδή είχε και κούρεμα και διαγραφή και χαμηλές δόσεις για το υπόλοιπο, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε σε καμία περίπτωση από 2-3 χρόνια. Με τη διαπραγμάτευση, με τη διαμεσολάβηση, αν κάποιος έχει χρέη στην τράπεζα, μπορεί να πετύχει μια πολύ καλή ρύθμιση για τα στεγαστικά χρέη, μπορεί να κοπεί στα δύο το χρέος, να πληρώνει το ένα κομμάτι και το άλλο, αν είναι συνεπής το πρώτο, να δει και κούρεμα έως και 60%. Άρα αυτό είναι ένα θετικό νέο. Για αυτούς που έχουν χρέη στις τράπεζες, θα διευθετούνται. Άρα, για αυτούς λοιπόν, που έχουν χρέη στην εφορία αυτό, είναι άσχημα τα πράγματα. Για αυτούς που έχουν χρέη στις τράπεζες, τα πράγματα είναι καλύτερα. Και το θυμάμαι, το λέει σε κάθε εκπομπή εδώ που σε έχουμε καλεσμένοι. Πηγαίνετε να διαπραγματευτείτε, αλλάξτε τα δεδομένα της ζωής σας. Μην βάζουμε τα χαρτιά στα συρτάρια. Πηγαίνετε γιατί μπορεί να πετύχετε. Δείχνοντας λοιπόν μία καλή στάση και βεβαίως. Δεν λέω ούτε πιο θετικά ούτε πιο αρνητικά. Η εφορία τώρα είναι αυτή που ζορίζει πάρα πολύ. Οι τράπεζες όχι από αγάπη, επειδή θέλουν να απαλλαγούν από τα δάνεια. Το θέμα βέβαια τώρα είναι αν τα διαγράφουν, σκεφτείτε τι χρήματα έχουν βγάλει από όλα αυτά τα δάνεια. Που και πάλι που τα διαγράφουν, πάλι ωφελημένες είναι. Είναι όπως εκπτώσεις στα μαγαζιά που ψωνίζουμε. Ας πούμε τώρα κάνουν εκπτώσεις και αυτές. Ωφελημένες ήταν πολύ για πολλά χρόνια. Black Friday για τις τράπεζες ρυθμίσεις. Άρα λοιπόν ένας δανειολήπτης ο οποίος θα προχωρήσει με τη διαμεσολάβηση, με διαπραγμάτευση και καλό είναι να μοιηθούμε και να εξοικειωθούμε το θεσμό της διαμεσολάβησης για να πετύχει πολλά πράγματα και είναι προς το συμφέρον του.